Καλό μεσημέρι. Στο μέρος αυτό θα συναντήσουμε και θα ξαναγνωρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, αν μη τι άλλο, αγαπά πάρα πολύ την Κρήτη, την επέλεξε ως τόπο διαμονής του και για να ακριβολογούμε άλλαξε τελείως τη ζωή του. Μέσα από μια απόφαση που πήρε, άφησε τα τηλεοπτικά δρόμενα συνειδητά και επέστρεψε και η αγάπη του και για τη μαγειρική, που σας είπα προηγουμένως, φαίνεται ότι τον έχει κάνει να αγαπήσει την Κρήτη και να δει τη ζωή αλλιώς. Κυριάκος Καψής. Πάμε να θυμηθούμε τον Κυριάκο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τους φιλάθλους στο πλευρό της αγωνιστή ΑΕΚ. Τον γνωρίσαμε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, στη θέση του παρουσιαστή των αθλητικών ειδήσεων. Από δημοσιογράφος και παρουσιαστής, είναι πλέον μάγειρας και με τη βούλα. Ο Κυριάκος Καψής είναι 37 ετών και κατάγεται από τον Πειραιά. Άφησε το επάγγελμα του δημοσιογράφου και μετακόμισε στο νησί μας. Ζει μόνιμα στην Κρήτη εδώ και 4 χρόνια. Και τον τελευταίο ένα χρόνο είναι παντρεμένος από Κεραυνοβόλο έρωτα με μια όμορφη κριτικιά, την Αμαλία του, στην πόλη των Χανίων. Τα χόμπι του, φυσικά ο αθλητισμός, το ψάρεμα, η μαγειρική, έχει λατρεία στα ζώα και αγαπάει τη μουσική. Απουσιάζει 4 χρόνια από τη μικρή οθόνη, ενώ έχει κλείσει 20 ολόκληρα χρόνια στη δημοσιογραφία με αμέτρητες δημοσιογραφικές αποστολές, πολλά δελτία ειδήσεων και πολυάριθμες εκπομπές. Ο ίδιος παραμένει υπεύθυνος επικοινωνίας του Συνδέσμου Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών και έχει αναλάβει το επικοινωνιακό κομμάτι σε μια μεγάλη εταιρεία με θαλασσινά. Στη σεζόν ασχολείται με τη μαγειρική ως βοηθός μάγειρα. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κυριάκος Καψής, ο κριτικός της καρδιάς μας. Άρτη αφιχθής από τα Χανιά, ο κριτικός της καρδιάς μας. Έτσι έκλεισε το βίντεο που επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Παντιδάκης, ο οποίος σε εκτιμά και σε αγαπά πάρα πολύ, αλλά σε αγαπά και πολλοί κόσμος. Μεταξύ αυτών σίγουρα και εμείς. Καλό μεσημέρι, Κυριάκο, καλώς ήρθες. Τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε καλά. Σε έφερε ένας ωραίος άνεμος, ένας άνεμος που γενικά νομίζω ότι σε βρίσκει με τη διάθεση της αλλαγής. Και αυτό φάνηκε από μια πολύ σημαντική απόφαση, την οποία σε συγκεκριμένη χρονικά περίοδο στη ζωή σου πήρες και τελικά δεν σου βγήκε σε κακό από ό,τι φαίνεται. Όμως λίγο μας αναστατώνει όταν, ξέρεις, όλοι πιστεύουν, η πλειοψηφία πιστεύει ότι πρέπει για να ακολουθήσεις τα όνειρά σου να βρεθείς στην Αθήνα. Εσύ έκανες το αντίθετο. Ναι, είχα γεμίσει εγώ επαγγελματικά στην Αθήνα. Ήταν πολλά τα χρόνια, ήταν 15 χρόνια περίπου. Εντάξει, τα έκανα σχεδόν όλα όσον αφορά το κομμάτι δημοσιογραφία. Δεν την έχω αφήσει τη δουλειά. Παραμένω γραφείο τύπου υπεύθυνος επικοινωνίας του Συνδέσμου των Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών. Και τώρα ήρθα εδώ να κάνω και άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν ανάμεσα σε εξωτερικό και Χανιά. Απλά επειδή τύχαινε και είχα συγγενείς στα Χανιά, είπα να δοκιμάσω πρώτα στα Χανιά και από εκεί και πέρα να δω τι θέλω να κάνω. Ήρθα εδώ πέρα και επειδή γενικώς η ζωή μου θέλω να έχω εναλλακτικές λύσεις, κοίταξα να κάνω και κάποια άλλα πράγματα παράλληλα. Έτσι ασχολήθηκα, για παράδειγμα, και με τη μαγειρική. Αλλά τη δημοσιογραφία δεν την έχω αφήσει, είναι σαν μικρόβιο. Η μαγειρική πώς προέκυψε στη ζωή σου? Ένα-ένα θα στα ρωτήσω εγώ, να ξέρεις. Σήμερα ήρθες εδώ, έκατσες την Πολυθρόνα, όλα θα τα μάθουμε για σένα. Η μαγειρική προέκυψε γιατί έμεινα τα τελευταία χρόνια μόνος μου. Αναγκαστικά μαγείρευα. Μου άρεσε γενικώς πολλά χρόνια να ασχολούμαι με τη μαγειρική, με το ψήσιμο, με όλα αυτά. Είπα να το δοκιμάσω. Δούλεψα 3-4 καλοκαίρια στα Χανιά και σε ξενοδοχεία, σε μεγάλα ξενοδοχεία και σε μεγάλα εστιατόρια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα ένα χαρτί από σχολή και πλέον τώρα το κάνω και επαγγελματικά κανονικά. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι εμείς ότι οι ρυθμοί της κουζίνας, γιατί εμείς ως επισκέπτες, ως ξέρεις, οι άνθρωποι που πηγαίνουν για να απολαύσουν το δείπνο τους, το φαγητό τους, σε έναν χώρο, σε ένα εστιατόριο, είναι χαλαροί. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ρυθμοί μέσα στην κουζίνα είναι φρενήρης και είναι αγχωτικοί και είναι απαιτητικοί. Αντίστοιχα, για να το παραλληλήσω και για να το συγκρίνουμε κιόλας λίγο, αν μπορώ, άλλα νερά, άλλες κουζίνες τηλεοπτικές με την πίεση και το άγχος του live, του αέρα, της ευθύνης κάθε φορά. Ήταν για σένα ένα crash test αυτό? Όχι. Ήσουν έτσι κι αλλιώς συνηθισμένος? Όχι, ήμουν συνηθισμένος και μάλιστα έκανε εντύπωση σε όλο το προσωπικό αυτό, γιατί αντιμετώπιζα τα πράγματα πολύ ψύχρεμα, γιατί ξέρω πώς είναι να λειτουργεί σε πίεση και τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ κανονικά στους ρυθμούς μου και βγαίναν όλα μια χαρά. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ δηλαδή αυτό. Όταν έχεις κάνει τηλεόραση, καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε τώρα η πίεση της κουζίνας, ναι, μεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά θεωρώ ότι δεν αγγίζει τη τηλεόραση. Ψήθηκες λοιπόν, για να μιλάμε και με όρους κουζίνας και να μιλάμε και στην γλώσσα σου. Πες μου λίγο τώρα, η επιλογή του ή να πας στο εξωτερικό, όπως μας είπες προηγουμένως, ή να έρθεις στα Χανιά. Και τελικά επιλέγοντας την Ελλάδα, στα πάτρια εδάφη, όμως ένα μέρος το οποίο ήταν τελείως
άγνωστο σε ένα βαθμό από πλευράς διαμονής για εσένα. Ναι. Γιατί αλλιώς βλέπουμε έναν τόπο όταν τον επισκεπτόμαστε για διακοπές. Αλλιώς όμως τον καλούμαστε να βιοποριστούμε. Και ξέρεις, τα Χανιά είναι και ένας τόπος μαγικός, πανέμορφος, όμως για πολύ κόσμο είναι συνυφασμένος και ταυτισμένος με τη θερινή περίοδο, με θάλασσα και αλλάζει τελείως η εικόνα του και το τοπίο και οι ρυθμοί του το χειμώνα. Mm. Εσύ πώς το βίωσες αυτό, ήταν ένα σοκ ας πούμε, ήταν μια μεταβατική περίοδος? Δεν ήταν τόσο δύσκολο το κομμάτι της προσαρμογής όσον αφορά τη διαμονή μου, γιατί έρχομαι κάθε χρόνο στα Χανιά, επειδή σου είπα και νωρίτερα ότι έχω συγγενείς, έχω κάνει και χειμώνα, βέβαια τώρα μιλάμε για 10-20 μέρες, αλλά γενικώς μου φάνηκε πολύ πιο απλό. Αυτό που δεν μπόρεσα να προσαρμόσω γρήγορα ήταν το θέμα οι άνθρωποι. Πολύ διαφορετική νοοτροπία, πιο χαλαροί ρυθμοί. Και εμένα αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν έχω μάθει να είμαι έτσι. Έχω μάθει να κάνω ένα προγραμματισμό, τα σχέδιά μου, όλα αυτά. Εκεί ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Τα σχέδια εδώ είναι για να χαλάνε. Αλλά εντάξει, μέχρι στιγμής μου αρέσει. Δηλαδή, αν δεν μου αρέσει, σκοτώ να φύγω, έτσι. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν εξετάζω και άλλες περιπτώσεις. Ακόμη σκέφτομαι το εξωτερικό, αλλά δεν. Έχω αποφασίσει. Θα δούμε. Γενικά όμως, όπως και στην κουζίνα, όπως και στη μαγειρική, που χρειάζονται πειραματισμοί για να καταλήξεις τελικά στη γεύση που ταιριάζει και που αρμόζει, μας δίνεις την αίσθηση ότι είσαι ένας άνθρωπος που πειραματίζεται, που τσαλακώνεται, που δεν διστάζει να κάνει αλλαγές. Πάρα πολύ. Και μάλιστα έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση στον κόσμο και κυρίως στους γνωστούς μου το γεγονός πώς έκανε αυτή την αλλαγή. Εμένα μου αρέσει και τους λέω, παιδιά, να κάνετε ό,τι σας κάνει να αισθάνεστε καλά. Είναι πολύ απλό. Αισθάνθηκες ότι έφυγες με παράπονο, δηλαδή με τις βαλίτσες, με μια πικρία, αν θέλεις? Όχι ιδιαίτερα, δεν το έλεγα και δεν το λέω τώρα εγωιστικά αυτό. Είχα γεμίσει, είχα άρνηση να μείνω πια στην Αθήνα, ήθελα να πάω να κάνω κάτι πιο χαλαρό. Και τώρα εδώ είμαι καλά. Είμαι καλά. Τώρα δεν ξέρω που θα είμαι αύριο, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι καλά, θέλω να μείνω εδώ, θα δούμε. Είσαι τη στιγμή, είσαι του συναισθήματος, είσαι τη παρεόρμηση. Τι γίνει ο Κυριάκος? Όχι, όχι, καθόλου. Δεν, συναισθηματικά, όσον αφορά κυρίως τα επαγγελματικά, δεν τα βλέπω καθόλου. Κυρίως βαδίζω με τη λογική, για να το πω καλύτερα, με τη δική μου λογική, γιατί και κάθε άνθρωπος έχει τη δική του λογική. Δεν τα βλέπω καθόλου. Τα βλέπω ρεαλιστικά πολύ τα πράγματα. Άλλαξε ο τρόπος που σε αντιμετωπίζει ο κόσμος, θα μου πεις, είναι άλλη κουλτούρα σίγουρα στην Κρήτη. Και στο λέει αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος αφομοιώθηκε από την Κρήτη και αισθάνεται κριτικά ενώ δεν γεννήθηκε εδώ. Οπότε κατά κάποιο τρόπο μπορώ και να συλλάβω το πώς το εισέπραξε όλο αυτό το κλίμα, το vibe και τους ρυθμούς. Αν σε αγαπήσουν όμως, σε αγαπούν. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν ήταν το μεταβατικό, αν ήταν αυτό που σε κλειδώνησε στην αρχή, αν κλήθηκες να βιοποριστείς, να ζοριστείς, να δοκιμάσεις διαφορετικά αντικείμενα και να μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Όχι, δεν δυσκολεύτηκα, γιατί στα Χανιά ευτυχώς έχει άπειρες δουλειές. Άπειρες, δηλαδή αν θες να δουλέψεις, αν δεν είσαι τεμπέλης, θα δουλέψεις, θα βρεις κάτι να κάνεις. Ωστόσο, εγώ βρήκα και έκανα και κάτι που μου αρέσει. Οπότε είναι 2-2. Μέχρι να καταλήξεις σε αυτό? Όχι, δεν, από την αρχή τα σκεφτόμουν αυτά. Γενικά έχω πάντα εναλλακτικό πλάνο στο μυαλό μου. Πάντα. Plan B. Ναι. Και αυτό και για εσύ. Να μην είναι κι εσύ. Έχει χρειαστεί να τα ενεργοποιήσεις αυτά τα plan B, C, D κτλ. Ναι, αμέ. Εννοείται. Και τώρα σαν να κάνω plan B είναι τώρα αυτό. Απλά τα κάνω παράλληλα. Φροντίζεις και βρίσκεις στοιχεία όμως που σε γεμίζουν μέσα σε αυτό για να το αγαπάς. Άρα να αισθάνεσαι και εσύ καλά ασκώντας το οποιοδήποτε αντικείμενο. Εννοείται. Ναι, πάνω απ' όλα θέλω να κάνω πράγματα που με κάνουν να αισθάνομαι καλά. Γιατί έχω περάσει πάρα πολλά στη δουλειά, έχω στερηθεί πάρα πολλά πράγματα, να βγαίνουν οι φίλοι, εγώ να είμαι στη δουλειά, να είμαι από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ, Σαββατοκυριακά όλα, αργίες όλες, στην αρχή καθόλου λεφτά, μετά λίγα λεφτά, πολύ, πολύ ζόρι. Και λέω εντάξει, κάποια στιγμή γεμίζεις, τέρμα. Είναι και το τίμημα όμως πολλές φορές αυτό σε κλάδους και σε αντικείμενα όπως το κομμάτι της τηλεόρασης, της αθλητικής και όχι μόνο δημοσιογραφίας, όταν επιλέγεις να κάνεις κάτι, τα θυσιάζεις όλα. Πολλοί κόσμος όμως, μην γνωρίζοντας τι ακριβώς υπερισχύει και τι μηχανισμός είναι αυτός ο οποίος ενεργοποιείται από πίσω, γιατί βλέπουν απλά και καλώς κάνουν οι άνθρωποι, από την ευκολία και την άνεση του σπιτιού τους, βλέπουν την οθόνη και τηλεοπτικά γνωρίζουν πρόσωπα, τα οποία κακά τα ψέματα, μέσω της αναγνωρισιμότητας που προσδίδει η τηλεόραση, γίνονται και πιο απτά, πιο κοντινά, πιο σου έδωσε εσένα αυτό το αβαντάζ. Το ότι ήσουν και σε βλέπαμε, σε γνωρίσαμε μέσα από την τηλεόραση. Στη διευκόλυνση στο να κάνεις πράγματα, γιατί είσαι ο Κυριάκος Καψής. Ναι, στην αρχή, κυρίως τον πρώτο καιρό που ήμουν φρέσκος, όταν είχα πει στην τηλεόραση, είχα δεχτεί και πάρα πολλές προτάσεις.
Και μάλιστα και τώρα, για τους τελευταίους μήνες είχα δεχτεί κάποιες προτάσεις να επιστρέψω στην Αθήνα και μάλιστα σε μεγάλο συνδρομητικό κανάλι, σε ιδιωτικό κανάλι πριν λίγες εβδομάδες, αλλά δεν έκανα κάτι. Όσον αφορά τον κόσμο, σίγουρα η αντιμετώπιση ήταν κάπως διαφορετική. Δηλαδή, νόμιζαν ότι έβλεπαν κάτι που δεν το φανταζόντουσαν ότι θα το δουν. Για παράδειγμα, στη γειτονιά που λέει ο λόγος. Βέβαια, από την άλλη έλεγαν, α, σιγά, 5 λεπτά πας και δουλεύεις, επειδή με βλέπαν 5 λεπτά στην τηλεόραση, νόμιζαν ότι δουλεύω 5 λεπτά, εγώ δουλεύα 15 ώρες ήμουν στο κανάλι. Απ' την άλλη, νόμιζαν ότι αν είσαι παρουσιαστής, ότι βγάζεις και εκατομμύρια. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η αίσθηση. Υπάρχει. Δεν το ξέρω. Υπάρχει αίσθηση. Τα εκατομμύρια δεν τα έχουμε δει ακόμα. Αυτά. Τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε να αναθεωρήσεις και ανθρώπους και καταστάσεις και πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν αποτραβιέσαι από τον πυρήνα των εξελίξεων, αν το πούμε έτσι, από τα τηλεοπτικά δρόμενα, όταν αλλάζεις χώρο, γειτονιά, ανθρώπους, παρέες, σε ξεχνάνε κιόλας λίγο. Θα σου πω. Πολύ εύστοχο αυτό και γιατί. Γιατί όταν ήμουν στην τηλεόραση, μπορεί να μιλούσα την ημέρα 4-5 ώρες για παράδειγμα στο τηλέφωνο, να με παίρνανε γνωστοί και εγώ να παίρνω κλπ. Μόλις έφυγα, όσο περνούσε ο καιρός, άρχισαν να απομακρύνονται όλοι αυτοί. Ναι. Δηλαδή, σαν να σου λέει, εντάξει, ρε μεγάλη, είσαι στην τηλεόραση, να σε πάρω τώρα ένα τηλέφωνο να δω τι κάνεις. Τώρα που δεν είσαι σιγά, τι, ποιος είσαι εσύ. Το ένιωσες αυτό. Ναι, ακόμη το νιώθω. Ναι. Σε περιπτώσεις που είχες δει διαφορετικά πράγματα, σε κλειδώνεσαι αυτό, δηλαδή σου στήχησε, γιατί καταλαβαίνουμε λίγο πολύ οι άνθρωποι τι θέλουν από εμάς. Υπήρχαν όμως περιπτώσεις που είπες ότι δεν το περίμενα, ας πούμε, εγώ αυτούς τους θεωρούσα φίλους, τους θεωρούσα πολύ κοντινά μου πρόσωπα και τελικά απεδείχθη ότι δεν ήταν και τόσο κοντινά. Ισχύει αυτό, αλλά είναι τέτοιος ο χαρακτήρας μου που δεν ενθουσιάζομαι και γενικώς δεν εμπιστεύομαι. Οπότε εντάξει, δεν μου τα αντιμετωπίζω πολύ ψύχρεμα. Ήθελε ο άλλος να είναι έτσι, ας είναι έτσι. Ήθελε να μου μιλάει, ας μου μιλάει. Οτιδήποτε. Δεν... Τότε ήσουν μόνος σου, τώρα δεν είσαι. Ναι. Αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης σου αναφορικά με το τι θα δοκίμαζες ενδεχομένως σε μια άλλη φάση της ζωής σου επαγγελματικά να ακολουθήσεις. Θεωρώ ότι αν δεν είχα παντρευτεί, δεν θα ήμουν εδώ. Θα έχεις πάει εξωτερικό. Θα έχω πάει εξωτερικό. Ναι. Γνώρισες όμως τον έρωτα. Ναι, τον γνώρισα, εντάξει. Yeah. Αυτό σημαίνει ότι θέλω να πω ότι όταν είμαστε μόνοι μας, σκεφτόμαστε διαφορετικά, διότι σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, άρα θέτουμε και άλλες ιεραρχικά, θα λέγαμε, προτεραιότητες, άλλες είναι οι επιλογές μας. Σε κάνει να βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, τι μονοπόλει το ενδιαφέρον και σίγουρα την προσοχή και την έγνοια σου, το κομμάτι της οικογένειας, το κομμάτι των ευθυνών, το κομμάτι του να ασκείς κάτι το οποίο αγαπάς. Πρώτα απ' όλα δεν είσαι μόνος σου. Πρέπει να σκέφτεσαι για δύο και όχι για έναν. Δηλαδή, εντάξει, κοιτάμε την πάρτη μας, καλά είναι μέχρι ένα σημείο που λέει ο λόγος, αλλά τώρα δεν είμαι μόνος μου, οπότε πρέπει να σκέφτομαι για δύο που λέει ο λόγος. Θα δούμε τώρα στο μέλλον. Δεν μπορώ τώρα να το απαντήσω αυτό. Σίγουρα σκέφτομαι την οικογένεια, να αυξηθεί η οικογένειά μου, να κάνουμε παιδάκια, να είμαστε καλά. Αλλά τώρα έχω στο μυαλό μου επαγγελματικά. Δηλαδή και κάτι καλό να θεωρώ ότι έχω, πάλι θα σκεφτούμε επαγγελματικά. Δεν ξεκολλάει από το μυαλό μου. Αναφορικά με τις επιλογές και με τα κριτήρια τα οποία έχεις, σε οποιοδήποτε πρόταση την χάνεις, σε οποιοδήποτε πρόταση έρχεται, ακόμα και αν την απορρίψεις, είναι κάτι το οποίο σε κρατά, δηλαδή θέτεις τις δικές σου αρχές, είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα οποία ζητάς τη ζωή σου. Όχι απαραίτητα, θα κάτσω να το συζητήσω, γιατί θα τα βάλω τα πράγματα κάτω, θα βάλω τα συν, τα πλην, τι με συμφέρει, τι δεν με συμφέρει και θα πράξω αναλόγως. Γι' αυτό το λόγο δεν επέστρεψα και στην Αθήνα, γιατί τα βάλα κάτω, δεν με συνέφερε. Για ποιο λόγο δηλαδή να πάω να παίρνω για παράδειγμα τα μισά λεφτά, χωρίς να είμαι φιλοχρήματος, να παίρνω τα μισά λεφτά, να δουλεύω τις τριπλάσιες ώρες και να είμαι μέσα στην πίεση. Υπάρχει κανένας λόγος? Το έκανα. Δεν θέλω να το ξανακάνω. Δεν σημαίνει ότι είναι λάθος ή σωστό. Απλά το έκανα. Δεν θέλω να το ξανακάνω. Αρνούμε. Το διάστημα εκείνο των περικοπών και μιας πολύ σκοτεινής, μελανής περίοδου που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πέρασαν οι σταθμοί, πόσο μάλλον και ο σταθμός και ακόμα περνάνε, όπως λες. Ένιωσες κάποια στιγμή ότι για να το διατηρήσω όλο αυτό και να το κρατήσω, ή ήσουν αυτό καταπέλτης, δηλαδή αυτό που σκέφτηκα, αυτό που βλέπω, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα? Όχι, την ευκαιρία έψαχνα εγώ, απλά δεν ήθελα να χάσω την αποζημίωση και μας ανακοίνωσαν μειώσεις, δεν το έκανα ψωνίστηκα για παράδειγμα να πω «Α, δεν φεύγω, σιγά δεν θα μου μειώσετε εμένα το μισθό». Έψαχνα την ευκαιρία, πήγα και είπα «Σε περίπτωση που φύγω θα πάρω την αποζημίωση, ναι, κανονικά», και λέω «Απολύστε με», και μετά από 2 μήνες με απολύσαν. Μάλιστα. Αυτό το κομμάτι της δόξας, αυτό το κομμάτι το πιο λαμπερό, του να πετύχω πράγματα, να φτάσω πιο ψηλά, να γίνω πιο γνωστός, το είχες ποτέ? Όχι. Είχα να πετύχω πράγματα, αλλά όχι το να γίνω πιο γνωστός, γιατί είχα βάλει στόχο να κάνω κάποια πράγματα. Δηλαδή στην αρχή ήμουνα, ναι, θα μπω να πληρώνομαι. Ναι, θα ξεκινήσω να κάνω βίντεο, ρεπορτάζ, στα γήπεδα, σε αυτά. Μετά προέκυψε το δελτίο, δεν το είχα σαν στόχο, όχι ότι δεν μου άρεσε σαν ιδέα.
Και εντάξει, λέω, okay, τέρμα. Για τα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το κομμάτι, το άλλο κομμάτι, το κομμάτι της δημοσιογραφίας, σε έναν δύσκολο και πολύ απαιτητικό κόσμο και σίγουρα σε μια χρονικά πολύ πολύ ζορισμένη περίοδο, τι είναι αυτό το οποίο θα τους έλεγες? Κοίταξε, επειδή έχω υπάρξει και καθηγητής σε ΙΕΚ, αυτό που τους έλεγα είναι φυσικά να έχουν μεγάλη υπομονή και να μην κάνουν το λάθος που κάνουν οι 9 στους 10 σπουδαστές, που όνειρό τους δεν είναι να γίνουν δημοσιογράφοι, είναι να βγουν στην τηλεόραση. Να. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Δηλαδή αυτοί αισθάνονται ότι η δημοσιογραφία είναι να βγουν στην τηλεόραση. Τέρμα. Δηλαδή τώρα πάνε να δουλέψουν π.χ. σε μια εφημερίδα, σε ένα ραδιόφωνο, σε ένα site κλπ. Δεν είναι δουλειά. Βέβαια αυτό υπάρχει και στον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να σε ρωτήσει ο άλλος, τι δουλειά κάνεις, του λες δημοσιογράφος. Σε ποιο κανάλι? Καταλαβες. Καταλαβαίνω. Είναι λίγο περίεργα αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές των παιδιών, των ανθρώπων, των νέων κυρίως παιδιών, οι οποίοι έχουν μια τελείως διαστρεβλωμένη εικόνα από το τι σημαίνει η δημοσιογραφία, για παράδειγμα, εμφαίνω πιο πολύ στο κομμάτι αυτό, γιατί εν μη τι άλλο έχεις την εμπειρία και το έχεις ζήσει από μέσα. Και το λαμπερό, αν θέλεις, εισαγωγικά κομμάτι, και το πραγματικό κομμάτι, το δύσκολο, το ζώρικο, το ψυχοφθόρο και το απαιτητικό. Αυτό που λες τώρα, γυρνάς στο σπίτι και λες, Παναγία μου, τι μέρα ήταν αυτή. Είναι κάτι που βλέπεις ότι μπορεί να τους αποκαρδιώσει? Δηλαδή, είναι το φαινομενικά όμορφο, είναι αυτό το οποίο κάποια στιγμή όταν το συνειδητοποιήσουν στη θέμελα, ταρακουνιούνται, ξυπνάνε απότομα? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα το δουν στην πράξη. Και τα νέα παιδιά, και εμείς κάθε μέρα βέβαια που μαθαίνουμε, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω τώρα εγώ αυτό. Δεν ξέρω. Σίγουρα θα τα βρουν δυσκολίες. Θα γυρίσουν στο σπίτι, θα λένε τι κάνουμε τώρα, και εμείς γυρίζουμε στο σπίτι, τι έγινε σήμερα, κάνουμε τον απολογισμό μας. Τα καταφέραμε, δεν τα καταφέραμε, πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δουν πρώτα στην πράξη. Πώς είναι η καθημερινότητά σου από τη στιγμή που ξυπνάς το πρωί? Θα πάω στη δουλειά το πρωί. Μετά θα γυρίσω, αν καταφέρω να κοιμηθώ, κάνα δύο ώρο. Μετά το μεσημέρι πάλι λίγο στα τηλέφωνα, θα είμαι στις δουλειές. Το απόγευμα μπορεί να κάνω λίγο γυμναστική, να κάνω καμιά βόλτα, να ασχοληθώ λίγο με το σύνδεσμο των Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών, συνεντεύξεις, αυτά. Δεν απέχεις, το κοιτάζεις και το έχεις. Καθημερινά, γιατί είναι αγάπη αυτό, ναι. Εκ των πραγμάτων δεν σίγουρα μπορεί να. Σίγουρα με το που ανοίξω το μάτι μου θα δω τις ειδήσεις. Δηλαδή είναι στάνταρ αυτό. Δεν θα πάω να πληθώ και θα δω πρώτα αν έχει γίνει κάτι σημαντικό στον κόσμο. Η καθημερινότητα, η ρουτίνα, θέλω να πω, άλλαξε σίγουρα σε σχέση με αυτή που είχε στην Αθήνα. Σίγουρα. Από την άλλη όμως. Πάω για μεσημεριανό καφέ. Το απόγευμα. Καφέ. Το πρωί. Αυτά δεν ήταν στοιχεία πολυτέλειας, αν θέλεις. Εννοείται, δεν τα είχα. Έπαιρνα τους φίλους μου, έλα τι κάνεις, πάμε για καφέ. Εσύ, θα σχολάσω στις 12. Καληνύχτα. Ναι. Αυτό το μιλάω τώρα, δεν είμαι υπερβολικός και είναι κάθε μέρα αυτό που λέω. Κάθε μέρα. Αργίες, Κυριακές, όλα, τα πάντα. Κάθε μέρα. Όπου λες κάποια στιγμή, εντάξει, τέρμα. Δηλαδή, εδώ. Όταν ξεκίνησα 17,5 τη δημοσιογραφία και έλεγα, δεν πειράζει, του χρόνου. Πόσα αφαιστικά του χρόνου μαζεύτηκαν τελικά? 15. Και λέω, εντάξει, δεν γίνεται. Διακοπές, αυτά. Ήταν κρίμα. Είναι κρίμα. Όταν θέλεις όμως κάτι πολύ, το ακολουθείς ασφαλώς, αλλά έχει και αυτό το ζόρι του. Δεν είναι κανένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Θέλει θυσίες, στερήσεις, υπομονή. Και όλη αυτή η αλλαγή, βρε Κυριάκο, πέστε μου λίγο τώρα. Γιατί εμείς επικροτούμε γενικά τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να αλλάξουν πράγματα στη ζωή τους, αν μη τι άλλο από το να μεμσημυρούν και να στέκονται εκεί σε ένα τέλμα και να κλαίνε και τη μοίρα τους κιόλας. Αλλά είναι δύσκολο να αλλάξεις τα πάντα. Δεν σε τρόμαξε ούτε ένα λεπτό. Πού πάω εγώ τώρα στην Κρήτη? Τι κάνω εγώ τώρα στα Χανιά? Και με ποιους θα συναναστραφώ? Και θα τα καταφέρω? Δεν είχες τέτοια ερωτηματικά? Όχι, ή έλεγες, μπορείς Κυριάκο, πάμε? Όχι, καθόλου. Το βλέπα ως πρόκληση και ήμουν και αποφασισμένος. Δεν σκεφτόμουν μήπως κάτι δεν πάει καλά. Θα το έκανα να πάει καλά. Τι είχα πάει στην Κρήτη? Την ηρεμία. Πέρα από το προφανές. Το άλλο σου μισό. Την ηρεμία, τη θάλασσα, το καλό φαγητό. Αυτά. Οι άνθρωποι. Εντάξει, ναι, καλές σχέσεις έχω. Είναι λίγο διαφορετική σε σχέση με τη δική μου νοοτροπία, αλλά εντάξει, όχι, δεν με ενοχλούν. Δεν μου λες. Την αγάπη σου για τα ζώα και γενικά μια φωτογραφία η οποία έχει πυροδοτήσει μια σωρία σχολείων και σίγουρα θεμάτων που ανέκυψαν. Είναι κάτι με το οποίο δραστηριοποιείς, ασχολείσαι επαγγελματικά? Μ' αρέσουν είναι τα αγάπη. Ζώα, δεν είναι επαγγελματικά, σαν χόμπι είναι. Δεν είσαι εκτινοτρόφος που σε λένε? Όχι, όχι. Ούτε εκτινοτρόφος, ούτε ψιλικατζής που λέγανε. Τι έγινε και με αυτό? Διαβάζαμε τίτλους και τίτλους. Όχι, όχι, εντάξει, τα γράφαν τα παιδιά, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Έτυχε τότε και είχα βοηθήσει κάποιους φίλους που είχαν ένα μενιμάρκετ.
Μου λένε θα έρθει, λέω θα έρθει. Και έτυχε εκείνη την περίοδο και μου κάνανε μια συνέντευξη. Και εντάξει. Δεν σε πειράζει πολλές φορές και γνωρίζοντάς το και εκ των έσω ότι αυτό το οτιδήποτε μπορεί να γίνει για να είναι πιασιάρικος και τελικά εύγχος ο τίτλος, ακόμα και αν δεν υφίσταται πραγματικά και αν δεν συνάδει με το τι όντως ισχύει, είναι κάτι που δεν σε ενοχλεί γιατί γνωρίζεις πώς είναι τα πράγματα. Ναι, γιατί ξέρω πώς είναι η δουλειά, την έχω κάνει και εγώ αυτή τη δουλειά. Εντάξει, αυτό ξεπερνάει τα όρια, φτάνει στα όρια του κυτρινισμού, αλλά δεν με ενοχλεί. Εντάξει, σιγά. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν τι είμαι, ποιος είμαι κλπ. Αυτό το ταπεινό και μετριοπαθές με την καλή έννοια προφίλ είναι κάτι που είχε ο Κυριάκος έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι θέμα χαρακτήρα και προσωπικότητας. Ναι, ναι. Πολύ. Από μικρός. Θέμα οικογένειας είναι αυτό. Σεμνό. Εντάξει, βέβαια καλύτερα αυτό να το λένε οι άλλοι και όχι εγώ. Αλλά στο λέω γιατί ισχύει. Και στο λέω με την έννοια ότι δεν αισθανθήκαμε ποτέ ότι επιζήτησες να ασχοληθούν μαζί σου. Να, και εγώ τώρα, ας πούμε, είσαι κοντά μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, γιατί σου απίφθηνε προσωπική πρόσκληση, θέλοντας να γνωρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος επέλεξε να κάνει το αντίστροφο από αυτό που κάποιοι ονειρεύονται σαν πορεία επαγγελματική. Και το θεωρώ πολύ ζώρικο και θέλει κότσια για μένα να κάνεις την αντίστροφη πορεία. Και θέλει να είναι και πολύ συνειδητοποιημένο και μου βγάζει την αίσθηση ενός ανθρώπου και την εικόνα σίγουρα, ενός συνειδητοποιημένου καθόλου ανθρώπου παρά το νεαρό της ηλικίας σου. Γιατί δεν είσαι ο άνθρωπος ο μεγάλος ηλικιακά. Είσαι ένας νέος άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ξέρεις τι γίνεται, δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Γιατί εμένα ο σκοπός μου είναι να έχω δουλειά. Ναι. Και να κάνω παράλληλα αυτό που μου αρέσει σε αυτή τη δουλειά. Ναι, μεν πέρασα δύσκολα στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας, αλλά δεν σημαίνει ότι τα μετάνιωσα. Τα γνώριζα ότι θα ήταν δύσκολα και μου άρεσε. Μου άρεσαν κάποια πράγματα. Γιατί υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά, έτσι, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Αλλά ο αυτοσκοπός μου ήταν η δουλειά. Να έχω δουλειά. Δεν με νοιάζει τώρα αν θα βγω στην τηλεόραση, αν θα πάω στο γήπεδο, αν θα παίξω βίντεό μου, πόσα θα πάρω κλπ. Στην αρχή ήταν, είχα ένα στόχο. Focus. Ναι. Ποιο το αγαπημένο φαγητό, να τρως και ποιο το αγαπημένο σου να ετοιμάζεις. Φαντάζομαι το πιο εύκολο. Όχι. να τρώω είναι οι μοσχαρίσιες γλώσσες. Και να ετοιμάζω ότι έχει σχέση με θαλασσινά, κυρίως με καβούρια, όστρακα και τέτοια. Λίγο στον αντίποδα του έρμετο. Είναι ετερόκλητα όλα τα στοιχεία. Όσα αγγίζω σε αυτόν τον άνθρωπο, είναι ετερόκλητα. Γενικά, όχι, Μαρία, ότι έχει σχέση με θαλασσινά, δηλαδή τα λατρεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μου. Θέλω να σε ευχηθώ ολόψυχα με ό,τι και αν καταπιάνεσαι και με ό,τι και αν καταπιαστείς και μελλοντικά, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ανήσυχο πνεύμα και σίγουρα θα δοκιμάσεις και άλλα πράγματα. Ό,τι και αν είναι αυτό το οποίο επιλέγεις και για σένα και για την οικογένειά σου, να σου έρθει με τόσο ζεστό και όμορφο θετικό τρόπο. Ευχαριστώ. Και να είσαι πάντα τόσο σεμνός και ισορροπημένος όσο τώρα, σε αυτά τα λίγα λεπτά, σημαντικά όμως λεπτά, για να κατανοήσω ότι οι άνθρωποι έχω απέναντί μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, και φιλιά στα όμορφα Χανιά. Να έρθετε. Θα έρθουμε. Λοιπόν, μικρή σύντομη διακοπή εμείς, γιατί ο χρόνος τρέχει. Επανερχόμαστε κοντά σας με πολλά να πούμε και να γνωρίσουμε και την Ανδριανή Αγγελιδάκη αλλιώς, με την υποκριτική.